Τη θέση του στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς κατέλαβαν οι έφηβοι δημοτικοί σύμβουλοι, μαθητές και μαθήτριες σχολείων Καλαμαριάς του 1ου, 6ου και 1ου Γυμνασίου στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Δημοκρατίας». Τα παιδιά λειτουργήσαν σε ρόλους διοίκησης, αντιπολίτευσης και κοινωνίας των πολιτών, συζήτησαν και τοποθετήθηκαν πάνω στα δύο θέματα που περιέλαμβανε η ημερήσια διάταξη και ήταν ο Δήμος μας και το περιβάλλον και ο Δήμος και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων. Προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ η καθαριότητα και το περιβάλλον της Καλαμαριάς, γιατί βλέπουμε υπάρχουν πολλοί αναξιοποίητοι χώροι, επίσης βλέπουμε είναι παντού κτίρια υποκατάρρευση. Πιστεύω ότι όλα αυτά χαλάνε την εικόνα του Δήμου μας, ο οποίος είναι ένας μεγάλος Δήμος, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, πολλή οργάνωση γενικά, εκτός από αυτό το θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία στους μαθητές του σχολείου μας, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία μέσα από αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αυτό, γιατί θα ακουστεί η φωνή των νέων που είναι το μέλλον της χώρας μας. Ένα θέμα που τους απασχολεί πολύ είναι ο χώρος αυτός, ο τεράστιος και υπέροχος του στρατοπέδου Κόδρα. Αυτό τους απασχολεί πάρα πολύ και το γνωρίζω και από την περιβαλλοντική που κάνω. Όπου και εκεί έχει τεθεί το θέμα να ασχοληθούμε λίγο με το στρατόπεδο Κόδρα, το οποίο είναι ένας χώρος καταπληκτικός, θα μπορούσε να είναι. Αυτή τη στιγμή είναι αναξιοποιητός και είναι ένα μόνιμο αίτημα των παιδιών. Η πρωτοβουλία της εκδήλωσης ανήκει στην Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναδείξει την αξία του διαλόγου ως πυλώνα της δημοκρατίας και ευημερίας των λαών. Στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές των γυμνασίων αρχικά και μελλοντικά και τους μαθητές των ηλικίων να ασχοληθούν με τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να γνωρίσουν καλύτερα το Δήμο μέσα στο οποίο κατοικούν και να δεχτούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, να δεχτούμε τις προτάσεις που θα μας θέσουν. Θεωρώ πολύ θετικό ότι ανοίγουμε, θα έλεγα έτσι, ένα παράθυρο προς τη νέα γενιά όσον αφορά το κομμάτι αυτοδιοίκηση και νέα και νεολαία, γιατί όπως είπατε και εσείς στη τοποθέτησή σας, τα νέα τα παιδιά αυτά είναι οι αυριανοί πολίτες του τόπου μας. Ενδεχόμενα κάποια από αυτά να θελήσουν, κανείς δεν το γνωρίζει, να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι θα βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από την προσπάθεια αυτή. Όλη αυτή η ιδέα δίνει πολλές προοπτικές για να εξελιχθεί πολύ θετικά ο Δήμος μας, η περιοχή μας, να γίνουν πολύ ωραία πράγματα και ίσως ένα καλύτερο αύριο γενικώς σε ό,τι έχει σχέση με την κατάσταση που βρίσκονται τα πάρκα, τα πάντα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριά στην πλατεία Σκρά.